Είναι Γενάρης του 1827. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη πολιορκία της Ακρόπολης από τότε που άρχισε η Επανάσταση. Στις πρώτες δύο, πολιορκημένοι μέσα στο κάστρο ήταν οι Οθωμανοί. Εδώ και 5 μήνες όμως, πολιορκημένοι είναι χριστιανοί πολεμιστές, οικογένειες με τα παιδιά τους, πρόκριτοι της Αθήνας αλλά και Ευρωπαίοι στρατιώτες. Πάνω από 2.000 άτομα. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η πείνα, οι αρρώστιες και η έλλειψη νερού ταλαιπωρούν τους πολιορκημένους και καταρακώνουν το ηθικό τους. Ο διοικητής της φρουράς της Αθήνας, Γιάννης Γκούρας, έχει σκοτωθεί λίγο καιρό πριν. Μετά το θάνατό του δεν ορίστηκε διάδοχος. Ο οπλαρχηγός Νικόλαος Κρυεζώτης φτάνει τον Οκτώβριο του 26 για να κρατήσει το ηθικό των πολεμιστών. Βρισκόμαστε στη βόρεια πλευρά του βράχου, κοντά στην Κλεψίδρα. Ένα υπόγειο πηγάδι, από όπου αντλούν νερό οι πολιορκημένοι.